έχει συμμετάσχει σε λίγες ταινίες, ωστόσο τη θυμόμαστε ως την όμορφη ξανθιά ηθοποιό από τις ταινίες «Κάτι να καίει», «Κορίτσια για φίλημα» και «Μερικοί το προτιμούν κρύο». Η ζωή της Χλώης Λιάσκου όμως δεν φαίνεται να κύλησε και τόσο ωραία, αρχής γενομένης λίγες ημέρες μετά τη γέννησή της, που ο πατέρας της πεθαίνει αφήνοντάς την να μεγαλώσει με τη μητέρα της. Δυστυχώς όμως αυτή δεν ήταν η μοναδική ατυχία. Η Χλώη Λιάσκου γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα. Σε ηλικία 4 ετών ξεκίνησε μαθήματα χορού στη σχολή Ζουρούδη, όπου φοίτησε μέχρι τα 18 της, παίρνοντας το δίπλωμά της χορεύτριας. Η κινηματογραφική της καριέρα ξεκίνησε το 1962 σε ηλικία 16 ετών, όταν εμφανίστηκε στην ταινία της Φίνος Φιλμ, Νόμος 4000. Το 1971 προσλήφθηκε στο Εθνικό Θέατρο, όπου παρέμεινε 12 χρόνια και έπαιξε σε παραστάσεις όπως «Ηλέκτρα», «Εκάβη», «Ορέστης», «Οθέλος», «Δον Κιχώτης» και άλλες. Το καλοκαίρι του 1993 για πρώτη φορά πρωτοεμφανίστηκε σε επιθεώρηση στο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε πολλά θεατρικά έργα και σίριαλ όπως «Οικογένεια», «Παράλληλη δρόμη», «Καλημέρα ζωή», «Τμήμα ηθών» και άλλα. Από το 1970 συνεργάστηκε πολλές φορές με διάφορα ραδιοφωνικά κανάλια, συμμετέχοντας σε θεατρικά έργα, κλασικά και μοντέρνα, εκπομπές λόγου, ενώ το διάστημα 1991 έως 1996 παρουσίαζε στην Έρα 2 την εκπομπή «Εν αρχής είναι ο έρωτας». Το ξανθό κορίτσι με το καλλίγραμμο σώμα ενσάρκωνε συνήθως στον κινηματογράφο την μικρότερη αδερφή ή την κοπέλα του Κώστα Βουτσά. Οι δύο ηθοποιοί, εκτός από συμπροταγωνιστές στις αγαπημένες ταινίες, που παρακολουθούμε ευχάριστα μέχρι σήμερα, είχαν και μία διαφορετική σχέση στη ζωή τους. Ο Κώστας Βουτσάς, όπως έχει αναφέρει η Χλώη Λιάσκου, σε συνέντευξή της, ήταν εκείνος που την ανακάλυψε όταν εκείνη σπούδαζε στη σχολή χορού Ζουρούδη. Ο ηθοποιός συνεργαζόταν ήδη με τη Φίνος Φιλμς και την περίοδο εκείνη ο Φιλοπίμην Φίνος αναζητούσε νέα πρόσωπα για να εμπλουτίσει τη χρυσή ομάδα ηθοποιών του. Ο Βουτσάς επισκεπτόταν συχνά την συγκεκριμένη σχολή χορού, μιας και εκεί φοιτούσε η τότε κοπέλα του και μετέπειτα σύζυγος Έρικα Μπρόγερ. Όταν είδε τη Λιάσκου, κατάλαβε πως έχει βρει το πρόσωπο που θα έκανε καριέρα στη Φίνος Φιλμς. Η ανήλικη κοπέλα βρέθηκε στα στούντιο της εταιρείας όπου έκανε δοκιμαστικό και ενθουσίασε τους υπευθύνους. Αμέσως υπέγραψε συμβόλαιο και τότε ήταν αποκλειστικό και εντάχθηκε στο ενεργητικό της Φίνος Φιλμς. Η πρώτη ταινία στην οποία εμφανίστηκε δεν ήταν musical αλλά το κοινωνικό δράμα «Νόμος 4000». Η Λιάσκου είχε ένα μικρό ρόλο στον οποίο έκανε μια μαθήτρια και όπως έχει αναφέρει η ίδια, στα γυρίσματα φορούσε την κανονική της ποδιά και κρατούσε την κανονική της μαθητική τσάντα αφού ήταν μαθήτρια και στη ζωή. Όταν πέθανε ο Βουτσάς, η ηθοποιός είπε «Αυτό που θα θυμάμαι πάντα είναι το γέλιο του, η χαρά του, η ενεργητικότητά του, η ατελείωτη κίνησή του. Ήταν ο πιο χαρούμενος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ». Η Χλώη Λιάσκου, εκτός από το υποκριτικό της ταλέντο, κέρδιζε πάντα το κοινό και με την όμορφη εμφάνισή της. Ωστόσο η ίδια δεν θεωρούσε τον εαυτό της ωραίο θηλυκό. Έχει πει «Ανάλογα με τον ρόλο ζήτουσαν και την ανάλογη εμφάνιση. Στο musical ήθελαν ένα κορίτσι να τραγουδά, να χορεύει. Σε άλλες ταινίες έψαχναν ενζενή. Εμένα δεν με ενδιέφερε η εικόνα μου. Όταν είσαι 16 ετών δεν το βλέπεις σοβαρά. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ τι μου συνέβαινε. Εγώ ήμουν ένα χαριτωμένο κοριτσάκι και τίποτα παραπάνω». Η πρώτη επαφή της Χλώης Λιάσκου με το θέατρο και τον κινηματογράφο όμως δεν έγινε όταν ξεκίνησε να εργάζεται στην Φίνος Φιλμς, αλλά 3 χρόνια νωρίτερα όταν γνώρισε τον σκηνοθέτη Νίκο Κούνδουρο. Η ίδια έχει περιγράψει αυτή τη γνωριμία. «Στα 13 μου γνωρίστηκα με τον Νίκο Κούνδουρο.
Τότε ο Βαρλάμος και η Ντεπετρίλο, χορευτικό ζευγάρι της εποχής, διάλεξαν λίγες κοπέλες από τη σχολή να τους πλαισιώσουν σε μια θεατρική παράσταση που ανέβαζαν. Ήταν ένα είδος επιθεώρηση στην οποία έπαιζε και ο Βέγκος. Ο Κούνδουρος τότε ήταν να γυρίσει το «Δάφνης και Χλόη», που μετά ονομάστηκε «Μικρές Αφροδίτες» και έψαχνε υλικό. Ήρθε στο θέατρο και με είδε. Μάλλον ήρθε για το Βέγκο και με ανακάλυψε τυχαία. Κάναμε φωτογραφίσεις για 2-3 χρόνια. Όταν όμως ήρθε η στιγμή να γυρίσει την ταινία, εγώ είχα μεγαλώσει πια και δεν γινόταν να υποδηθώ το κοριτσάκι στις «Μικρές Αφροδίτες», αλλά έτσι έγινε η γνωριμία. Μάλιστα, ο Κούνδουρος ήταν και νονός της, αφού της έδωσε το καλλιτεχνικό όνομα Χλόη. Το πραγματικό της όνομα ήταν αυτό της γιαγιάς της, δηλαδή Καλλιόπη. Ο Κούνδουρος ήταν επίσης εκείνος που την έπεισε να βάψει τα μαλλιά της ξανθά, χρώμα που έχει κρατήσει μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει να βρεις μια πολύ γερή δικαιολογία για αυτό που έκανες εχθές. Δεν νομίζεις? Δεν είναι... Πρέπει να μιλήσουμε λίγο. Ναι. Λοιπόν... Αυτό πώς νομίζεις? Όλοι εσείς λοιπόν, όταν κάποια γυναίκα σας δείξει ενδιαφέρον, περνάτε τον εαυτό σας για τον Ζουάν. Νόμιζα ότι εσείς ήσουν διαφορετικός. Λυπάμαι. Μπηγή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είχαμε ραντεβού και με κορόιδεψες. Δεν σε κορόιδεψα. Δεν είμαι... Πρέπει να σταματήσουμε, Μπηγή. Είναι αδύνατο να συνεχίσουμε. Κάτι που ακόμα δεν άρχισε. Ακριβώς. Αυτή την αρχή φοβάμαι. Γιατί μετά θα είναι πολύ αργά. Βλέπω ότι κολακεύεσαι να παριστάνεις τον ήρωα. Φαίνεται ότι πηγαίνεις πολύ συχνά στον κινηματογράφο. Όταν τελείωσε το σχολείο Ηλιάσκου, αποφάσισε να φοιτήσει σε δραματική σχολή, ώστε να γίνει και επίσημα ηθοποιός. Η απόφασή της βρήκε αντίθετη τη μητέρα της, που τη μεγάλωνε μόνη της και φοβόταν τους κινδύνους του καλλιτεχνικού χώρου. Ο πατέρας της, όπως ήδη αναφέραμε, είχε φύγει από τη ζωή όταν εκείνη ήταν πολύ μικρή και η ηθοποιός μεγάλωσε με τη μητέρα και τη γιαγιά της. Μάλιστα, όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της, το γεγονός ότι δεν γνώρισε τον πατέρα της, της στοιχίζει ακόμα. Τελικά η Λιάσκου όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω όταν η μητέρα της δεν την άφησε να σπουδάσει ηθοποιός, αλλά παντρεύτηκε και έναν καθηγητή της. Σε ηλικία λοιπόν 19 ετών, παντρεύτηκε τον καθηγητή της σχολής της, Λάμπρο Κωστόπουλο. Ήταν και καθηγητής μου στη σχολή και υπήρχε όλο αυτό το κλίμα του Πυγμαλίωνα, λέει η ίδια. Και για αυτή της την απόφαση η μητέρα της ήταν αντίθετη, καθώς ο Λάμπρος Κωστόπουλος ήταν 17 χρόνια μεγαλύτερος και είχε παντρευτεί ήδη μία φορά στο παρελθόν. Η μητέρα της θύμωσε τόσο πολύ που δεν πήγε στο γάμο και η ηθοποιός αναγκάστηκε να πάρει δικαστική άδεια για να παντρευτεί αφού ήταν ακόμα ανήλικη. Από τον γάμο της με τον Λάμπρο Κωστόπουλο απέκτησε 2 παιδιά και παρόλο που έγινε μητέρα σε πολύ νεαρή ηλικία αφοσιώθηκε στην οικογένειά της. Όμως η ζωή επιφύλασε για τη γλυκιά ηθοποιό μια μεγάλη πίκρα. Έκανε ένα ακόμα παιδί το οποίο δυστυχώς έχασε όταν ήταν 4 χρονών. Το άτυχο αγοράκι έπασχε από υποξαιμία του εγκεφάλου και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αυτό είναι ένα μεγάλο δράμα στη ζωή της που δεν το ξεπέρασε ποτέ. Η Χλόη Λιάσκου επίσης είναι πρώην πεθερά του Κώστα Ευρυπιώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών και ο οποίος υπήρξε σύζυγος της κόρης της Βάλιας Κωστοπούλου και πατέρας των εγγονών της Αδαμάντιου και Ίωνα. Έχει αναφέρει σχετικά η Χλόη Λιάσκου: «Δυστυχώς ήμουν εκτός Αθηνών και αυτό δεν μου έδωσε την ευκαιρία να παρευρεθώ για να του πω το τελευταίο αντίο. Ο Κώστας ήταν ένας θησαυρός, γεμάτος χαρά για ζωή και δυστυχώς έφυγε πολύ νέος. Ήταν πολύ χαρισματικό πλάσμα. Είναι μεγάλη η λύπη μου πραγματικά». Σήμερα η Χλόη Λιάσκου ζει στα νότια προάστια, αποφεύγοντας τις συνεντεύξεις και τις δημόσιες εμφανίσεις.